Γεια σας κυρίες και κύριοι. Καλά τα νέα για το Καπαρέλι, έτσι. Ακούσαμε πριν λίγο στις ειδήσεις. Είναι θετικό για τον αγώνα της περιοχής για την διατήρηση του Καπαρέλι όπως πρέπει να διατηρηθεί. Λοιπόν, σήμερα όπως υποσχεθήκαμε, πήγαμε και θα δούμε, σε λίγο θα πάμε να δούμε, στο πρώτο σπίτι αυτόνομο σε ενέργεια στην Κέρκυρα που παράγει τη δική του ενέργεια, μέχρι τώρα την παρήγαγε με φωτοβολταϊκά και πρόσθεσε και μία ανεμογεννήτρια. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα δούμε τι ακριβώς έτσι τα νεότερα από το σπίτι του Στάθη, του φίλου μας του Στάθη στην Άφρα, 1,5 χρόνο μετά το πρώτο βίντεο που βγάλαμε. Αλλά πάμε τώρα να δούμε κάτι, γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε την ιστορία των μηχανών παραγωγής ενέργειας. Η πρώτη μηχανή παραγωγής ενέργειας, η οποία ήταν θερμική, θερμική δηλαδή ήταν με καύση, έγινε το 200 μετά Χριστού και φτιάχτηκε από ένα Έλληνα, ο οποίος μάλιστα την είχε φτιάξει για ένα πονηρό σκοπό τότε, έτσι του είχε έρθει αυτή η ιδέα. Αλλά για να μην λέω περισσότερα εγώ, πάμε να δούμε αυτό το πολύ όμορφο βιντεάκι που είχε φτιάξει, είχε παρουσιάσει ο κύριος Μουρούζης στο ΕΚΦΕ, έτσι, την Ένωση Φυσικών, Πανελλήνια Ένωση Φυσικών Κέρκυρας, όπου μας εξηγάει από την πρώτη μηχανή παραγωγής ενέργειας μέχρι σήμερα τι έχει γίνει. Για να το δούμε λίγο αυτό. Έχουμε κάνει τεχνητές λίμνες, το νερό βρίσκεται αρκετά ψηλά και πέφτει, ας πούμε, και αυτή η δυναμική ενέργεια του νερού μετατρέπεται σε ηλεκτρική. Και επίσης έχουμε αρχίσει σιγά σιγά, ας πούμε, και χρησιμοποιούμε ειδικά στα νησιά των Κυκλάδων την αιωλική ενέργεια. Αυτά θα σας τα πει λίγο καλύτερα ο κύριος Μεταλλινός. Από τις ενέργειες αυτές τώρα, το κεντρικό ρόλο τον παίζει η ηλεκτρική ενέργεια και προσέξτε, θα σας κάνω μερικά πειράματα ηλεκτρικής ενέργειας. Η ηλεκτρική ενέργεια δεν υπάρχει στη φύση. Με όλα αυτά χρησιμοποιείται παρόλα αυτά, διότι είναι η μοναδική ενέργεια η οποία μπορούμε εύκολα να την αποθηκεύσουμε και να τη μεταφέρουμε πανεύκολα. Κοιτάξτε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που θα το κάνουμε και πειραματικά. Κάποτε πριν από 2.000 χρόνια στην αρχαία Αθήνα, για να κάνει ένα ζεστό μπάνιο ένας Αθηναίος, ξέρετε τι έκανε. Τι έκανε. Μέχρι να κάνει ζεστό μπάνιο βάζοντας το νερό, δεν θα πρέπει να περιμένει καμιά εβδομάδα. Άναβε φωτιά και βάζαμε το νερό. Να σας πω για να βράσει το νερό, πώς τι έπρεπε να κάνει. Να κόψει ξύλα. Αυτός δεν έκοβε ξύλα όμως. Η αρχαία Αθήνα, να ξέρετε ιστορικά, όχι, δεν έχει βρει ιστορικά. Η αρχαία Αθήνα, όταν είχε πληθυσμό 300.000 κόσμο, οι πολίτες ήταν 30.000 και οι σκλάβοι ήταν υπόλοιποι. Είχε δηλαδή ο κάθε πολίτης περίπου 10 σκλάβους. Άλλον είχε για να μαγειρεύει, άλλον είχε για να κόβει ξύλα κτλ. Αλλά έβαζε τους σκλάβους. Ακριβώς. Έβαζε λοιπόν τους σκλάβους, πηγαίνανε στο βουνό, στον ημιτό, κόβανε ξύλα, τα μεταφέρανε με καϊδούρια, τα φέρανε να πούμε στην αυλή, ανάβαν φωτιά, βάζανε το μεγάλο την καζάνα, το ζεστέρνανε και το μεταφέρανε στο σπίτι. Αυτή δεν έγινε. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή όταν κάνουμε μπάνιο εμείς, πατάμε ένα κουμπάκι. Θερμοσύμφωνα. Τι γίνεται, ζεσταίνουμε που τρώνε ξύλα. Όχι. Ζεσταίνουμε ξύλα. Καίμε ξύλα. Καίμε. Καίμε τα ξύλα. Αλλά δεν τα καίμε στο σκάφο μας. Ούτε στα αυλή του σπιτιού μας. Ξέρετε που τα καίμε. Τα καίμε, αν πάρουμε το καλώδιο από πίσω που έρχεται στο θερμοσύμφωνα, θα βρεθούμε στην πλεμαίδα. Καίμε λοιπόν. Θα τα πληρώνουμε όμως. Ναι, ναι, τα πληρώνουμε. Δεν λέω. Καίμε τα ξύλα στην πλεμαίδα και μεταφέρονται. Αντί να μεταφερθούν τα ξύλα, μεταφέρεται η ενέργεια και ζεσταίνει το νερό σπίτι μας. Αυτό είναι η μεγάλη ανακάλυψη του ανθρωπισμού. Και μάλιστα, αντί να μεταφέρουμε τα ξύλα που υπάρχουν, και μάλιστα δεν υπάρχουν τα ξύλα, γιατί τα ξύλα τα κάψαμε όλα και υπάρχουν όσα ξύλα είναι κατά τη γη, δηλαδή το κάρβουνο. Εντάξει. Λοιπόν, αντί να καίμε λοιπόν το κάρβουνο, και αντί να μεταφέρουμε το κάρβουνο από το Λεμαϊέδα στην Κέρκυρα, το καίμε εκεί πέρα και μέσω του καλωδίου μεταφέρεται αυτή η ενέργεια έτσι, στο σπίτι μας. Αυτό είναι μια τρομερή ανακάλυψη. Δηλαδή, είναι ένα φοβερό. Και μάλιστα μεταφέρεται με μια ταχύτητα που είναι καταπληκτική. Είναι η ταχύτητα του φωτός, 300.000 χιλιόμετρα το χρόνο.
Δηλαδή, το να μπορεί να φτάσει η τεχνολογία σε ένα τέτοιο βαθμό που να καίμε τα ξύλα στην Τελεμαϊδα και να μεταφέρει την ενέργεια με τα χέρια του φωτός στο σπίτι μας και να ζεσταίνεται το νερό στο σπίτι μας, αυτό ακριβώς το πράγμα είναι ο ηλεκτρισμός. Και σιγά σιγά θα δούμε πώς μπήκαμε στη διαδικασία του ηλεκτρισμού. Χθες θα είχαμε πάει στην πληροφορία. Λοιπόν, αυτό που σας είπα για τους κλάδους, είχε πει, θα σας πω δύο πράγματα, ένα που είπε ο Αριστοτέλης εκείνη την εποχή και ένα που το Μπους προχθές. Ακριβώς προχθές το Μπους. Όπου ο Αριστοτέλης εκείνη την εποχή λοιπόν, όταν του είχαν πει για τους κλάδους, γιατί ξέρετε, όταν οι σκλάβοι τελειώνανε, τελειώνανε δηλαδή, κάναν ένα πόλεμο με μοναδικό σκοπό να μαζέψουν σκλάβους. Διότι ο πιο πλούσιος Αθηναίος, ας πούμε, αλλά όχι μόνο Αθηναίος, οποιοδήποτε τέλος πάντων, είχε τους πιο πολλούς σκλάβους. Και η φιλοσοφία του ήταν και είχε πει στα κείμενά του ότι θα καταργηθεί η σκλαβιά αν ο άνθρωπος μπορέσει να φτιάξει τεχνητούς σκλάβους. Δηλαδή να φτιάξει, ας πούμε, δούλους με μέταλλο, οι οποίοι να κάνουν δουλειά που κάνουν τους σκλάβους. Αυτό το πράγμα έχουν κάνει σήμερα, κάνει η ανθρωπότητα, κάνοντας όλες τις μηχανές. Δηλαδή οι μηχανές αυτό το πράγμα μας κάνουν. Δηλαδή παλιά για να μεταφερθούμε με το πλοίο πρέπει να έχουμε τους κοπηλάτες. Οι κοπηλάτες, ξέρετε πώς λειτουργούσαν. Οι πυρέτες είναι από το υπό και ρέτο. Σημαίνει με κάτω από το πλοίο και κοπηλατό. Μέσος όρος ζωής των κοπηλατών, ξέρετε τι ήταν. Δύο χρόνια. Δύο χρόνια ζωής. Μέσα στον χρόνο ζωής. Ήταν η πιο σκληρή δουλεία που μπορούσε να υπάρχει. Έτσι, για φανταστείτε με κουτιά να ξεκινήσει ένα πλοίο από τον Πειραιά και να πάει για ύπνο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αν έχετε κάνει ποτέ, αν έχετε τραβήξει ποτέ κουμπί, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, αυτό έγινε από το 1900 με τη μεγάλη βιομηχανική επανάσταση και μετά. Πλέον καταργήθηκε η σκλαβιά όσον αφορά το έργο, το ανθρώπινο ή το ζωικό. Έτσι. Για να παράγουμε κάποια πράγματα. Παραδείγματος χάρη παλιά, οργώναμε τα χωράφια μας με τα ζώα. Τώρα, ας πούμε, έχουμε τα τρακτέρ. Να λοιπόν, πώς βρεθήκαμε και φτιάξαμε τους τεχνητούς σκλάβους. Η επανάσταση αυτή έγινε από την ανακάλυψη της θερμικής μηχανής. Δηλαδή, μηχανές οι οποίες καίνε κάτι και οι οποίες παράγουν έργο. Την πρώτη μηχανή που είχε φτιάξει ο άνθρωπος, την έφτιαξε ο Ήρωνας ο Αλεξανδρεύς. Ο οποίος, ο Ήρωνας αυτός, τι έκανε. Έκανε ένα μηχανισμό και μάλιστα το έκανε εκ του πονηρού. Γιατί χρησιμοποιώντας τη δύναμη της φωτιάς, όταν έκαιγε κάτι, γινόταν ατμός, ο ατμός αυτός οδηγόταν από κάποιους σωλήνες κάτω και άνοιγε κάποια πόρτα. Οπότε τότε κοροϊδεύαν τον κόσμο λέγοντας ότι ξέρεις κάτι, όταν γίνει θυσία και ο Θεός, ας πούμε, είναι ευνοϊκός προς τη θυσία, τότε θα ανοίξει η πόρτα. Αλλιώς δεν ανοίγει. Όταν δεν άνοιγε, ας πούμε, είχαν μια βαλβίδα και ανοίγανε και ο ατμός έτρεχε κάπου αλλού, ας πούμε. Καταλαβαίνετε, αν σας θυμίζει κάτι με κάτι εικόνες που μετακρίζουν. Η ιστορία είναι από πολύ παλιά. Η συσκευή αυτή του Ήρωνα του Αλεξανδρέα ήταν αυτή εδώ. Αυτή λοιπόν η συσκευή, όσο απλή και σας φαίνεται, είναι η πρώτη μηχανή που έφτιαξε ο άνθρωπος. Αυτή η συσκευή είναι και η συσκευή που απέλαξε τον άνθρωπο από τη σκλαβιά. Ακόμα σκλάβους θα είχαμε αν δεν είχαμε ανακαλύψει αυτό το πράγμα. Όσο απλό και αν σας φαίνεται. Τώρα θα σας δείξω. Λοιπόν, έχουμε ένα πιο καζάκι μέσα. Αυτή η συσκευή λοιπόν είναι η πρώτη συσκευή που έφτιαξε ο άνθρωπος. Αλλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, παρακολουθούμε τώρα ακριβώς το πείραμα που κάνει ο κ. Μουρούζης. Να επαναλάβω, αυτή είναι η πρώτη μηχανή, είναι ακριβώς το πρώτο πράγμα που φτιάχτηκε, η πρώτη μηχανή παραγωγής ενέργειας, την οποία θα θερμάνει τώρα, έτσι, θα θερμάνει και με τον υδραυτμούς που θα παράγουν, θα παράξει κινήσεις. Για να το δούμε λίγο, για να το δούμε, πολύ ενδιαφέρον. Ένας Άγγλος φυσικός, περίπου το 1870, όπου αρχίζει και η λεγόμενη βιομηχανική επανάσταση. Για πρώτη φορά τότε, με μια παραλλαγή αυτής της συσκευής από μηχανής, ο Βάτ μπόρεσε, έκανε μια συσκευή και έβγαζε το κάρβουνο που παράγεται στα υπόγεια, ξέρετε, στις ιστοές, αντί με δούλους να μεταφέρουν, ας πούμε, το κάρβουνο, και πάλι εχμάλι του πολέμου ήταν στην Αγγλία, να μεταφέρουν το κάρβουνο στην επιφάνεια, το μετέφερε με μια τέτοιου είδους μηχανή. Λοιπόν. Θα το βάλουμε να βράσει λίγο το νερό που έχει μέσα. Και όταν έχει μέσα, βλέπετε, έχει λίγο νερό, όταν αρχίσει να βράζει, η συσκευή είναι πολύ απλή στην κατασκευή, όταν αρχίσει να βράζει, ο ατμός θα αρχίσει να βγαίνει από αυτά τα κροφίσια. Έχουμε ένα μεσάκι.
Αυτό το είχατε δει και στον πίδακα, στο γαζόν, Όπως πετάγει το νερό με πίεση, αν δείτε το πίδακα, κάνει αυτή την ενέργεια. Ακριβώς, την περιστροφή. Περιστροφή, ας πούμε. Γιατί πάει το ένα μια δύναμη. Δηλαδή, ας πούμε, αυτά που έχουν στο γήπεδο. Αυτό που λέω στα γήπεδα. Σαν την παρβίδα από τη χύτρα ταχύτητα. Βάλε φλάσο. Όπως βλέπετε το νερό μετατρέπεται σε σιγά σιγά θα αρχίσει να βράζει, όταν θα αρχίσει να βράζει θα μετατρέπεται σε ατμό και ο ατμός θα αρχίσει να βγαίνει σιγά σιγά. Το πεκάμι είναι έτσι φτιαγμένο ώστε να μην βράζει. Αυτό ακριβώς το πράγμα έκανε ο ήρωνας ο Αλεξανδρεύς. Δεν είναι τίποτα τρομερό, αλλά και το επόμενο βήμα. It's amazing. Λοιπόν, το επόμενο βήμα. Αυτή είναι η πρώτη θερμική μηχανή. Το επόμενο βήμα είναι αυτή εδώ η μηχανή, η οποία θα λειτουργήσει λίγο σε λίγο με ένα κεράκι, η οποία έχει πιστόνια και κατεβαίνει και δουλεύει συνεχώς λόγω της θερμοκρασίας που έχει από κάτω ένα κεράκι. Λοιπόν, σήμερα οι μηχανές μας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Όλες οι μηχανές, τι κάνουν. Παράγουν όλα τα κατανοητικά αγαθά, δηλαδή τα ρούχα μας, το νερό που πίνουμε, ας πούμε, τα πάντα, ό,τι κατανοητικό αγαθό βλέπετε γύρω σας, οφείλεται στις θερμικές μηχανές. Οι μηχανές χωρίζονται σε δύο. Στις θερμικές μηχανές και στις ηλεκτρικές μηχανές. Λοιπόν, οι θερμικές μηχανές είναι αυτές που καίνε κάτι. Παραδείγματος χάρη, είδατε και στην μηχανή του ήρωνα, αλλά και σε αυτή τη μηχανή κάτι καίμε. Εφόσον κάτι καίμε, θέλουμε κάτι να είναι ζεστό. Δηλαδή η θερμική μηχανή είναι αυτή που έχει κάτι ζεστό. Παραδείγματος χάρη, ένα μηχανάκι, ένα αυτοκίνητο, ένα πλοίο, ένα αεροπλάνο, ένα μηχανή ενός εργοστασίου. Όλες οι μηχανές αυτές είναι μηχανές τι? Θερμικές. Δηλαδή καίνε κάποιο καύσιμο. Και εφόσον καίνε κάποιο καύσιμο, προφανώς θα παράγεται και κάποιο καυσαέριο. Από την καύση, αυτό που παράγεται, το πιο αγαθό πράγμα που παράγεται από την καύση, δηλαδή όταν καίμε κάτι, τι σημαίνει καίμε κάτι, παιδιά? Το ενώνουμε με το οξυγόνο. Λοιπόν, όταν καίμε λοιπόν βενζίνη, για παράδειγμα, συν οξυγόνο, ξέρετε τι παράγεται? Το πιο αγαθό από όλα είναι το διοξείδιο άνθρακος και νερό. Αλλά αυτό που ίσως δεν θα ξέρετε είναι το εξής. Θα σας κάνω μια ερώτηση τώρα. Αν ας πούμε βάζουμε στο αυτοκίνητό μας ένα κιλό βενζίνη. Κάψουμε ένα κιλό βενζίνη. Ρωτάω να μου πείτε τέσσερις πιθανές απαντήσεις. Πόσο είναι το διοξείδιο του άνθρακα, που είναι αέριο, το οποίο παράγεται. Εντάξει, είναι 0,1 γραμμάριο, 1 γραμμάριο, 1 κιλό ή 4 κιλά. 0,1 γραμμάριο. 0,1. Ποιος το πέφτει? Είναι 4 κιλά. Όσο και να σας φαίνεται εντυπωσιακό, όταν καίμε ένα κιλό βενζίνη, παράγονται 4 κιλά διοξείδιου του άνθρακος. Δηλαδή, εάν το κεράκι, εδώ τι καίω εδώ, και ο κεράκι, και ο λίπος, και ο λάδι. Από αυτό το λάδι που θα κάψω, αν είναι 100 γραμμάρια, το διοξίδιο που θα βρεθεί σε αυτή την τάξη θα είναι 400 γραμμάρια. Εντάξει, άρα καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν έχω σε μια πόλη όπως η Αθήνα 1.000.000 αυτοκίνητα που καίνε το λιγότερο 1 κιλό βενζίνη την ημέρα, παράγονται 4.000.000 κιλά διοξίδιου του άνθρακα. Άρα καταλαβαίνετε πού βρίσκεται το πρόβλημα. Εντάξει, από τις μηχανές ποιες? Τις θερμικές. Γιατί όλες οι θερμικές μηχανές κάτι καίνε. Εντάξει. Τώρα θα πάμε να σας πω εδώ, για παράδειγμα, ένα λεπτό.
Λοιπόν. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε το 200 μετά Χριστού, το 200 μετά Χριστού, ο Ήρωνας εφεύρε αυτή την θερμική μηχανή για να μπορεί να ανοίγει την πόρτα και να νομίζει ο κόσμος ότι να γίνει ο Θεός. Και από τότε μέχρι σήμερα ήταν όλα μια χαρά. Μεταφορά ενέργειας, σταμάτησαμε να υπάρχει η σκλαβιά όπως υπήρχε τότε πραγματικά, γιατί όπως είπε ο κ. Μουρίζης, αντικαθιστήκαν όλες αυτές τις δουλειές από τις μηχανές. Και φτάσαμε όμως σήμερα ότι ένα κιλό βενζίνης παράγει 4 κιλά διοξείδιο του άνθρακα. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό και καταλαβαίνει κανείς για ποιο λόγο φτάσαμε σήμερα στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Μετά λοιπόν τις διαφημίσεις, πάμε τώρα στις διαφημίσεις, θα δούμε ποια είναι η απάντηση και ποια είναι η νέα εποχή στην οποία είμαστε τώρα. Θα δούμε ένα αυτόνομο σε οικολογική ενέργεια σπίτι, αλλά και ένα κατάστημα, ένα εστιατόριο που ήταν μακριά από τη ΔΕΗ, που έβαλε μια ανεμογεννήτρια, έτσι να δούμε πώς δουλεύουν ακριβώς αυτά τα συστήματα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και μετά πάλι εδώ. Το πρώτο αυτόνομο σε ενέργεια σπίτι της Κέρκυρας, που ξεκίνησε να είναι αυτόνομο σε ενέργεια πριν 10 χρόνια, ήταν με φωτοβολταϊκά και μπαταρίες. Λοιπόν, φέτος, πέρσι δηλαδή, προσέθεσε και μία ανεμογεννήτρια για να καλύψει τις ανάγκες της μειωμένης ηλιακής ηλιοφάνειας, δηλαδή της μειωμένης ηλιακής της ηλιοφάνειας, το Δεκέμβρη και το Γενάρη. Και από ότι έβαλε μία μικρή ανεμογεννήτρια, έτσι, όχι μεγάλη αυτές τις βιομηχανικές, μία μικρή για τα σπίτια από αυτές που ενδείκνυνται, 200 βατ. Αλλά για να μην τα απολυλογώ, πάμε να τη δούμε λοιπόν στο βίντεο αυτό και να ακούσουμε και μία συζήτηση που έγινε μεταξύ, έτσι μία ελεύθερη συζήτηση μεταξύ του Στάθη που έχει το σπίτι και του κυρίου Μιλίγκου, του επιστημονικού μας σύμβουλου, με τον οποίο μαζί επισκεφτήκαμε τον Στάθη, ώστε να κάνουμε και περισσότερες προτάσεις με τη βοήθεια του κυρίου Μιλίγκου για την αποθήκευση της ενέργειας, πράγμα το οποίο θα πούμε σε μία άλλη εκπομπή. Για να πάμε να δούμε λοιπόν την ανεμογεννήτρια. 200 βάτ, έτσι, νησί όπως πει. Ναι, το σημαντικό στην ανεμογεννήτρια είναι να γυρίσει με μικρό αέρα. Εγώ εδώ πέρα δεν έχω πολύ αέρα. Ας σου έκανε 15 φτηνά όλα μαζί. 15, 7, 21 όλα μαζί, σου έβγαλε. Ναι, και στις 16.000 θυμάμαι. Α, και φωτοβολταϊκά, Δημήτρη. Φωτοβολταϊκά 1200 βάτ. 1200 παραγόμενο, Ναι. Και 200 βάτ την ανεμογεννήτρια. Κάτω από 20.000. 15.000. Πολύ καλή τιμή. Ναι, αυτό είναι τώρα, μιλάμε για πριν 7 χρόνια. Ναι, έχουν αλλάξει τιμή. Και τώρα είναι φθηνότερα. Νομίζω που έχουν φθηνήνει. Εγώ τώρα είναι πολύ φθηνότερα. Γι' αυτό καλό είναι να κοιτάξει τωρινές τιμές. Ναι. Αυτό είναι πριν 6-7 χρόνια. Αυτό είναι το 2005 είναι. 2005, 17 Δευτέρου 2005. 6 χρόνια ακριβώς. Μαζί με τις μπαταρίες όλα αυτά, όλο το σύστημα. Μαζί όλο το σύστημα. Έτσι, γιατί έχει και συσσωρευτές. Οι μπαταρίες έχουν ακριβή, μπορεί να πεις που έχουν ακριβήνει λίγο. Ναι. Γιατί είναι ομόλυβδος, ναι. Έχει πάρει ναι. Πάνω. Αλλά οι πλάκες, οι φωτοβολταϊκές έχουν ακριβήνει. Έχουν μειωθεί. Εντάξει, περίπου... Περίπου να η μπαταρία φορτίζεται με αυτά και ναι, τι. Ναι, συσσωρευτές, τους έχεις αλλάξει. Τι σου δίνει η μπαταρία, δηλαδή. Τώρα, τώρα με κάτι 900 αμπερόρια, Έχω γύρω στις 24 κιλοβατόρες χωρητικότητα, αποθήκευση. Δηλαδή μπορώ να περάσω, ξέρω εγώ, με 2-3 κιλοβατόρες. 24 κιλοβατόρες, ναι, μέρες. Ναι. 24 κιλοβατόρες. Είναι αρκετό. Α, δηλαδή η μπαταρία φτάνει για να περάσει 10 μέρες, άμα είναι φορτισμένη.
Άμα είναι η αίρεση μπαταρίες. Η κατανάλωση εξαρτάται από την εποχή, ας πούμε, αν το καλοκαίρι που καίει το κουζίνα, που έχει μεγάλο κατανάλωση. Κοίταξε να δεις, άμα βλέπεις τον καιρό που δεν είναι καλός, πας οικονομικά. Ο θερμοσύφωνας. Έχω ηλιακό. Για, ηλιακό έχεις, οπότε... Σίγουρα πρέπει να το κάνεις πρώτα αυτό, Ναι. Πρέπει να είναι, μπράβο. Καταναλώνεις τώρα ρεύμα για νερό ζεστό, σωστά. Έχω ηλιακό. Πρέπει να σκεφτείς τώρα, πρέπει να σκεφτείς. Μόνο η κουζίνα, ας πούμε. Η κουζίνα το χειμώνα πρέπει να βρεις έναν τρόπο να μαγειρεύεις. Το χειμώνα έχει τα ξύλα, οπότε και εκεί έχει λυθεί, ας πούμε. Να μην καταναλώνεις το ρεύμα τώρα το χειμώνα για να μαγειρεύεις. Σωστά. Ξύλα υπάρχουν. Άφθονα, να πούμε, ναι. Ρίχνει ο αέρας, ρίχνει συνέχεια κορμί, κλαριά, τα μαζεύω. Δεν είναι μόνο αυτό. Να πας σε μια παραλία, το τι ξύλα δηλαδή μπορείς να γεμίσεις, ας πούμε, το χειμώνα, κορμούς βγάζουν. Α, εδώ έχει αέρα τώρα την αρχή, ας πούμε, έχει τρία δέντρα. Μπράβο. Κουβαλάω. Μπράβο. Κλαριά. Εγώ θυμάμαι, χειμώνα στις αλικές, το τι κορμούς έβλεπα, ας πούμε, πήγαινε μια βόλτα στην παραλία, στις αλικές του ποταμού. Και είναι και ξεραμένα καλά. Ξεραμένα ή στη δασιά. Από το αλάχτια. Ή στη δασιά, να πας ή στη στροφή, στη Σωτηριώτισσα. Επειδή τα φέρνει το κύμα, ας πούμε, ανατολικά, το τι κορμούς μπορείς να μαζέψεις από εκεί είναι... Βρίσκεις παντού και στο μπούκαρι κάτω κάνω φορά και πέρα βγάζει. Βέβαια. Δηλαδή έχεις ένα μηχάνημα 100 βατ, σε μία ώρα θα σου κάψει 100 βατ-ώρες ενέργεια. Ναι. Θα καταναλώσει αυτή την ενέργεια, έτσι. 0,1 κιλοβατ-ώρες, ναι. Ναι, μπράβο. Ναι. Είναι 0,1 κιλοβατ-ώρες. Ναι. Είναι η κατανάλωση της ενέργειας. Άλλο ισχύς, έτσι, ισχύς είναι τι ναι. Δυναμικό έχει το μηχάνημα, ας πούμε. Τι μπορεί να σου δώσει, ας πούμε. Η κατανάλωση τώρα για να δουλέψει αυτό το μηχάνημα ή για να σου παράγει, ας πούμε. Να σου παράγει στο μέγιστο της λειτουργίας του, να σου παράγει, ξέρω εγώ, αν είναι μια ανεμογεννήτρια, πόσο είναι η ισχύς, είπαμε 200 βατ. Σε μία ώρα, ας πούμε, 0,2 κιλοβατ-ώρες. 0,2 κιλοβατ-ώρες σου παράγει. Αυτή είναι η ενέργεια δηλαδή που σου δίνει. Σε 5 ώρες σου σε 5 ώρες, μια κιλοβατόρα σε 5 ώρες. Δεν είναι πολύ, αλλά για μια ώρα, ναι. Μια μέρα που είναι άσχημη και που δεν έχεις ήλιο για ναι. Αν είχες, έχεις κάνει μετρήσεις ταχύτητας ανέμου εδώ στην περιοχή, έχουν πάρει. Εδώ τίποτε, έχει λάκκουμα έχει, δεν έχουν πάρει μετρήσεις. Γιατί εγώ έχω το χάρτη. Άμα έχει έξι, ναι, δεν είναι. Εγώ έχω το χάρτη και μπορώ να σου πω. Περιοχές, μπορώ να σου πω, ας πούμε, είναι αυτό το χάρτη που είχαμε δείξει τότε στην εκπομπή. Οπότε ξέρουμε, ας πούμε, ναι, αλλά εγώ ξέρω τι ταχύτητες έχει. Από την εμπειρία εδώ πέρα, ότι εδώ με πιάνουν μόνο πνοές του. Ναι. Άμα έξω πέρα αυτό έχει 8-9, θα με πιάνουν πόσο πνοή, δηλαδή θα δουλέψει τώρα 1-2 λεπτά, μετά θα σταματήσει, μετά θα ξαναδουλέψει ένα ανοιχτό 2 λεπτά. Αυτά είναι λοιπόν κάποια νεότερα στοιχεία. Έτσι, για το πρώτο σε αυτόνομος σε ενέργεια σπίτι, ο κύριος Μιλίγκος, της Κέρκυρας πάντα, ο κύριος Μιλίγκος ανέλαβε να κάνει έτσι μια μελέτη ώστε να μπορέσει να αποθηκεύσει περισσότερη ενέργεια, αλλά χωρίς περισσότερες μπαταρίες. Πώς με την υδροδυναμική. Όπως είχαμε εξηγήσει και στην άλλη εκπομπή που ήταν εδώ ο κύριος Μιλίγκος, με δύο διαφορετικά δοχεία, τα οποία ανεβαίνει το ρεύμα, το νερό απάνω και καθώς με την παραγωγή ενέργειας ανεβαίνει απάνω και αντί για μπαταρία κατεβαίνει το νερό και παράγει ενέργεια. Αλλά αυτό θα το συζητήσουμε εκτενώς σε μια ολόκληρη εκπομπή στο μέλλον. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο περισσότερα στοιχεία τώρα για την εγκατάσταση, τη συγκεκριμένη. Για να δούμε. Αυτόν αέρα ήταν νοτιάς. Έχει πολύ αέρα πάντως. Αλλά το κόβει δεν ξέρω. Το εμποτίσω τότε. Κοίταξε τόσο αέρα, κοίταξε. Α, τώρα σιγά σιγά πάει προς το βοριά, Χρήστο. Ναι. Θα πάμε βοριά σε λίγο. Ναι. Δεν πεις πώς αλλάζει, ε. Άμα πάει βοριά θα γυρίσει πιο καλά. Τώρα είναι βορειοανατολικός. Είναι ο άκρης, εντάξει.
στιγμή παίρνουμε 6,8 αμπέρ. Έχει λίγο ήλιο, είναι για καλή ώρα. Παίρνουμε 6,8 αμπέρ. Μέχρι στιγμής έχουν πάρει σήμερα 26 αμπερόρια. Α, καλό, ε. Ναι. Με αυτόν τον παλιό καιρό και μια χαρά πήγαμε. Και αυτή τη στιγμή οι μπαταρίες μας είναι 26,3 βολτ. Είμαστε αρκετά καλά. Δεν έχουμε πρόβλημα με το ψυγείο μας. Μπορούμε να βάλουμε για κανένα μάτι να μαγειρεύσουμε, αν χρειαστεί. Και περιμένουμε αύριο που θα έχει καλύτερο καιρό να πάρουμε πολύ ρεύμα. Θέλει υπομονή λίγο. Ο μετρητής, ο δεξιά, ο δεύτερος, τι είναι αυτό, PL40, τι focus που λέει. Αυτό εδώ πέρα, ε. Ναι. Αυτό είναι που μου δείχνει, μπορώ να μετρήσω τι βολτ έχουν οι μπαταρίες μέσα. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχω 26,26 βολτ. Είμαι αρκετά καλά, δηλαδή. Κατεβάζει αυτή τη στιγμή 6,8 αμπέρ. Ναι. Και μέχρι τώρα έχω πάρει σήμερα 26 αμπερόρια. Αρκετά καλούτσικα, ας πούμε, με αυτό τον παλιό καιρό, ε. Δεν είχαμε καιρό καθόλου σήμερα. Και νομίζω που θα φτιάξει. Τα απόγευμα θα έχουν πιο καλό καιρό. Αυτό πώς το μηδενίζεις, δηλαδή από μόνο το μηδενίζει. Είναι 24 ώρες δουλεύει αυτό και αύριο θα αρχίσει από την αρχή, ας πούμε, να σου δείχνει το πόσο έχεις είναι. Και εκεί έχεις το μετρητή, το κιλοβατόρες, έτσι. Ναι, πόσες κιλοβατόρες έχω καταναλώσει μέχρι στιγμής αυτά τα τελευταία. Αυτό τον έβαλα πριν 4 χρόνια. Μάλιστα. Έχω καταναλώσει 6.785 κιλοβατόρες αυτά τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Ναι, πάω οικονομικά. Και το inverter. Ναι. Το σύστημα αυτό που αλλάζει το... παίρνει το ρεύμα από τις μπαταρίες και το στέλνει στο σπίτι. Και το φέρνει σε εργαζόμενο. Είναι βασικό όργανο. Βέβαια. Ναι. Απαραίτητο. Εγώ έχω inverter ακόμα και μπαταρία αυτοκινήτου. Αν μείνω, ας πούμε, κοπή η ΔΕΗ για κάποιο λόγο, ας πούμε, και δεν έχουμε ρεύμα στην περιοχή, για να έχω φως. Α, μπορεί να χρησιμοποιήσεις από το αυτοκίνητο. Παίρνω την μπαταρία του αυτοκίνητου, ναι. Ναι, το 12 βολτ και το... Ναι, μπορεί να έχει και μια μικρή... Και το έχω με εναλλασσόμενο. Αν ναι, αν έχεις μια μικρή γεννήτρια... Μια μικρή γεννήτρια θα μπορούσα να έχεις και μια μικρή γεννήτρια. Ε, καλά, για μικαίο, ας πούμε. Ναι, μετά έχεις... βενζίνη. Ναι. Καλά, έχω και μια γεννήτρια από το για ώρα να έχει το φρόνο, ναι. Χρησιμοποιώ μια-δύο φορές το χρόνο. Ναι. Μιλήσω με τις μπαταρίες. Είναι μικρούλα όμως, η γεννήτρια είναι μικρούλα. Είναι από τις πιο μικρές, αλλά... Από τις πιο μικρές, ναι. Δηλαδή, τέτοια μπορεί να δεις και σε σκάφη, ας πούμε. Βέβαια, ναι. Που βάζουν μέσα. 200 βατ, είχε το προτέρημα για μένα ότι δουλεύει με μικρό αέρα. Ναι. Για μένα με ευνοεί αυτό, γιατί έχω λίγο αέρα. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούσα να πάρω μία που θέλει πολύ αέρα. Που θέλει πολύ αέρα, αλλά... Ναι. Πήρα αυτή, ναι, θέλει λίγο αέρα. Έχει μεγαλύτερη απόδοση, αλλά θέλει... Για να γυρίσει θέλει πολύ αέρα. Σου προσφέρει ρεύμα με μικρό αέρα. Ναι. Που δεν μου το δίνει άλλη ανεμογεννήτρια. Αν θέλει πιο δυνατό, πιο δυνατός αέρα. Για τις τοπικές συνθήκες, ας πούμε. Για εδώ είναι η καλύτερη, ας πούμε, νομίζω. Αν είμαστε ένα μέρος, ξέρω εγώ, που έχει αέρα συνέχεια, γι' αυτό θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μια άλλη, πιο μεγάλη. Πιο ισχυρότερο, ας πούμε. Πήρε φόρα τώρα τη στιγμή που φύσει και λίγο αέρας. Έτσι, μου ευχαριστεί να τις βλέπω να γυρνάνε. Λοιπόν, θα δούμε και ένα άλλο παράδειγμα, πάλι στην Κερκυρά, ένα εστιατόριο το οποίο έβαλε μόνο ανεμογεννητής, όμως δεν έχει φωτοβολταϊκά, αλλά πριν πάμε να δούμε αυτό το... Είναι από τα αρχεία του Δευτέρου ΕΠΑΛ, έτσι, που μας έδωσε ο κ. Μιλίγκος.
Λοιπόν, αλλά πριν από αυτό, να δούμε ένα άλλο κομμάτι από το ίδιο σπίτι, ένα έξυπνο σπίτι, έτσι το ονομάζουμε αυτό, διότι εκτός από την ενέργεια την οποία καταναλώνουν, στο σπίτι αυτό παράγουν και την τροφή τους όλα, τα ζωματικά, τα ζώα τους όλα. Στη μια προηγούμενη εκπομπή είχαμε κάνει μια πολύ εκτενή παρουσίαση, αλλά πάμε να ρίξουμε έτσι μια ματιά σήμερα που βρίσκεται η βιοκαλλιέργεια του φίλου μας του Στάθη στην Άφρα. Δεν το αφήσει να ξεραίνεται όλο αυτό το χόρτο, να το κόβει. Το, το ξανασκάβω μέσα και, και το, ναι, είναι τροφή για τα σκουρδίκια. Άμα δεν χρησιμοποιήσει χημικά και αυτά λοιπάσματα, ξέρεις πώς γίνεται το χώμα μαλλιακό. Δεν μου λες κάπου μπορείς να βάλεις πειραματικά, να βάλεις πειραματικά, γιατί έχω δει ας πούμε... Αυτό το κυπέτο φυτό είναι ρόκα. Ναι. Βγήκε μόνο του. Ναι, 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 ναι. Δεν μου λες... Θα αφήσω για σπόρο. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν βάλεις πειραματικά σε ένα κομμάτι εκεί, ας πούμε λίγα τετραγωνικά, μαζί με τα άγρια, ενδιάμεσα, να βάλεις ας πούμε φυτά, ξέρω, διάμα, φυτά, ας πούμε. Το κάνω εγώ, εγώ δεν πειραματικά θα... θέλω να δω, γιατί αυτή έλα, έλα, ότι βγάζει καλύτερο, έχεις καλύτερη παραγωγή. Αυτό λέει μαζί με τα άλλα φυτά. Έχω πειραματιστεί εγώ πέρα ήδη. Έχεις πειραματιστεί. Μαζί με άγρια. Μαζί με τα άγρια, μπράβο. Αυτό, η ποιότητα είναι καλύτερη. Δεν το λες που είναι καλύτερη. Εγώ έχω βάλει αγκινάρες μέσα στα άγρια. Στο... Ρόκα, και έτσι ρόκα μέσα στα χόρτα σου. Μέσα στα χόρτα, ανάμεσα. Μαζί με σκόρδα. Με φυσική καλλιέργεια, ναι. Πάτε, ρόκα και άλλη το πέρα. Ναι, αυτή ναι, ναι, ναι. Έχει βγει μόνη. Αυτό είναι ραδίκια. Άγρια, ραδίκια, ναι. Ρόκα, ρόκα, ρόκα. Αυτή είναι ρόκα. Είχα σπείρει πριν 4-5 χρόνια ρόκα εδώ πέρα. Κάτσε, αυτά είναι που μαζεύουμε από τα χωράφια, δεν είναι αυτό. Όχι, όχι, όχι. Είναι ρόκα, η σαλάτα. Η ρόκολα. Μοιάζει με ζεγκούνα. Με ζεγκούνα, ναι, αυτό λέω, ζεγκούνι. Είναι η σαλάτα η ρόκολα. Α, και εκεί έχεις ρούκολα απ' έξω, ε. Έχει τις αγκινάρες. Βλέπεις πόσο δυνατή είναι. Μπράβο, ναι, ναι. Ανάμεσα στα άγρια, ε. Μέσα στα τριφύλια, μέσα στις σουκνίδες. Μπράβο, ναι. Η σουκνίδα που τη φοβάται ο κόσμος. Μα είναι το καλύτερο φάρμακο. Αν βάλεις... Είναι το καλύτερο φάρμακο. Είναι σουκνίδα... το βότανο. Ναι, ναι, διώχνει και μάλιστα αν κάνεις το βράσεις, ας πούμε. Το... Τσάι. Όχι τσάι. Εντομοκτόνο είναι. Μετά. Εγώ το χρησιμοποιώ την πατάτα. Ναι. Είναι αντική για το εσμίκητες. Για το περονόσπορο. Δυναμώνει την πατάτα, το δυναμώνει φυτό, και δεν αρρωσταίνει μετά. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να κάνω αυτό, να βάλω μέσα στα άγρια, να βάλω και τα... Σαλάτα μέσα σαλάτα, στα χόρτα. Αυτό είχες πάρει σπόρο ή... Είχα φυτέψει κάποτε εδώ πέρα σαλάτα, είχε μείνει σπόρος και ξαναβγήκε. Και αυτή είναι μια άλλη σαλάτα εδώ πέρα. Εγώ τα έχω έτσι ανακατεμένα. Μπράβο, ναι, το καρότο, ναι, μαζί με τη σαλάτα αυτή τη... Μια, είναι μια γερμανική αυτή. Αυτή εδώ πέρα κόβεις φύλλα, ναι, και ξαναβγάζει. Συνέχεια, την έχεις όλο το χειμώνα μέχρι τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο ξεφλαστρώνει μετά. Έχεις βγάλει σπόρο δηλαδή από αυτό, τι... Όχι, ξαναπέφτει εδώ πέρα πάλι. Να πέφτει πάλι ο σπόρο. Και ξαναβγεί, ναι. Αυτά τα χόρτα και τις σουκρίνες τις βγάζω εγώ μέσα, τις έχω εδώ πέρα, είναι... Να έχεις αέρα τώρα. Δυναμώνουν. Πρέπει να γυρνάει πάνω, δεν φαίνεται. Ναι. Δεν φαίνεται ακόμα, όχι. Πολύ ωραία, μπράβο. Και τα ζώα μέσα στο κήπο είναι, ναι, στο κήπο είναι απαραίτητα. Έχεις και το κοπριά. Και τρώνε και, και μικρόβια, τρώνε και αρρώστιες, ξέρεις. Δηλαδή είναι ένα διάστημα που αφήνουν τις κότες στο πάκι και γυρίζουν. Και στο καθαρίζει. Τρώνε τα σκουλίκια, τα διάφορα μύκητες που υπάρχουν πάνω στα δέντρα σου. Ναι, τα καθαρίζουν. Σε κάποια φάση το φάνε, ε. Τρώνε και τσιμπάει, ας πούμε, και αρπάζει το... Μπράβο. Το μήκητα που ανεβαίνει πάνω στο δέντρο, ας πούμε, στον κορμό. Δεν μου λες, το κομπός... Το κομπό, να το λες εκεί πέρα, το έτσι απλά. Εκεί, ξέρεις, ό,τι μου περισσεύει, ναι, από τον κήπο, το ρίνω εκεί πέρα, ναι, και κάποια στιγμή πάω και τα βγάζω από πάνω ότι έχει μείνει, και από κάτω έχει μείνει χώμα. Χώμα έχει γίνει, έχει σαφίσει. Και δίπλα είναι το άλλο. Αυτό ρίχνεις και αποτροφές, ας πούμε, εκεί μέσα. Όχι, όχι. Αποτροφές δεν έχει. Αποτροφές δεν μου περισσεύει τίποτα μένα. Γιατί ρίχνεις τις κότες. Έχω τις κότες, ότι μείνει θα το φάνε τα γουρούνια, θα το φάνε κότες, τα κουνέλια, οι κατσίκες. Και λοκανίδια, είναι διάφορα. Και ένας φίλος μου φέρνει καμιά φορά λοκανίδια, γιατί έχει από ελιά και είναι, δεν τα ραντίζουν αυτά. Πολύ ωραία και βγες. Όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάποιοι τα ξεκίνησαν από μεράκι και από αγάπη έτσι προς το χώρο που μένουν και προς το περιβάλλον. Και προς την υγεία τους, έτσι. Και σήμερα βλέπουμε ότι τίνει να γίνει και μία ανάγκη, έτσι. Γιατί από ανάγκη κάποια στιγμή είναι καιρός, γιατί όχι,
έστω και από ανάγκη, όλοι όσο περισσότεροι μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στη φύση. Λοιπόν, όπως είπαμε, τώρα θα δούμε ένα άλλο παράδειγμα με ανεμογεννήτρια και μπαταρίες, το οποίο φαίνεται πολύ καλύτερα έτσι, η εγκατάσταση, το οποίο είναι από το αρχείο του δεύτερου ΕΠΑΛ. Μας το δώσε ο κ. Μιλίκος. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν να δούμε την ανεμογεννήτρια αυτή σε αυτό το εστιατόριο. Αυτός είναι ο ρυθμιστής φορτίσης της ανεμογεννήτριας. Εδώ δηλαδή έρχεται το καλώδιο από την ανεμογεννήτρια και φεύγει την μπαταρία. Τώρα, εάν θα κατέβαζε ρεύμα, αυτό θα ήταν πράσινο. Δηλαδή, καταλαβαίνει, σου δείχνει ότι κατεβάζει ρεύμα. Τώρα, βέβαια, που έχει άπνοια και σε περίπτωση που θέλεις να κάνεις σέρβις, την κλείνεις και σταματάει να γυρίζει. Και κάνεις ό,τι θέλεις από πάνω. Σταματάει να γυρίζει, δηλαδή. Σταματάει να γυρίζει τελείως. Την κόβεις τελείως. Έχει φρένο, δηλαδή. Έχει φρένο. Έχει φρένο και για την υπερφόρτωση, να μην δώσει παραπάνω στροφές από όσες πρέπει. Ρίχνει τις... Αυτή δουλεύει για να μην χαλάσει, δηλαδή, σαν να μην χαλάσει. Αυτή δουλεύει σε ορισμένες στροφές. Ναι. Απαγορεύεται να πιέσει παραπάνω στροφές. Για να μην δώσει παραπάνω ρεύμα από όσο πρέπει. Και έχει φρένο και τη φρενάρει. Κατάλαβα. Δεν μου λες, οι μπαταρίες έχουν κάποιο αριθμό φορτίσεων για ζωή ή άπειρο? Όχι, άπειρο δεν υπάρχει. Οι μπαταρίες αυτές είναι συνδυασμένες για γύρω στις 1500 φορτίσεις και εκφορτίσεις. Και μία φόρτιση, εκφόρτιση... Αναλόγως στη χρήση. Αναλόγως στη χρήση, Και οι μπαταρίες σε τι ποσοστό επί του συνολικού κόστους αντιστοιχούν? Οι μπαταρίες έχουν μεγάλο κόστος. Έχουν, βέβαια είναι αναλόγως γιατί οι μπαταρίες θα βάλεις μέσα, έτσι, πόσα περόρια. Δηλαδή πόση αποθήκευση θες να κάνεις. Τώρα αυτές εδώ στοιχήσαν γύρω στις... μέσα πόσο είχαν πάρει μπαταρίες, τώρα έχουν στο κλί. Κάνα τριάρι μου φαίνεται. Δύο-τρεις χιλιάδες ευρώ. Όχι. Πιο ψηλά. Αυτό λοιπόν ήταν στον Παντοκράτορα αυτό το εστιατόριο είναι. Δεν προλαβαίνουμε να δούμε την έλικα που θα γυρίζει. Βέβαια, εντάξει, μια έλικα που γυρίζει δεν είναι τίποτα. Θα δούμε περισσότερα σε άλλη εκπομπή, γιατί τώρα πρέπει, φίλες και φίλοι, να κλείσουμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Την επόμενη Πέμπτη και πάλι μαζί. Γεια χαρά.